Σε τροχιά υλοποίηση αναμένεται να μπει το επόμενο διάστημα μια τριάδα έργων στο Δήμο Μαλεβιζίου, που θα αλλάξει όπω τόνισε ο Δήμαρχο τη περιοχή στην εικόνα τη πόλη του Γαζίου, χαρακτηρίζοντά τα ω την εμβληματικότερη παρέμβαση συνολικά για την περιοχή. Πρόκειται για το έργο ανάπλαση τη Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, ύψου 9 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο σύντομα ξεκινάει η δημοπράτηση. Η δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου, του Ταμείου Ανάκαμψη δηλαδή, θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες. Είμαστε καθόλου έτοιμοι, έχουμε μία όριμη μελέτη, έχουν εγκριθεί τα πάντα από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε την έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου, άρα πολύ σύντομα ξεκινάει η δημοπράτηση. Η ανάπλαση της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου θα σημάνει μια νέα εποχή για την περιοχή, καθώ θα αναβαθμίσει συνολικά όχι μόνο την εικόνα αλλά και την ποιότητα ζωή, εξασφαλίζοντα υπογειοποιημένα δίκτυα, πεζοδρόμηση, φωτισμό αλλά και ένα σύγχρονο ποδηλατόδρομο 4 χιλιόμετρων. Δεν μιλάμε απλά για μια αναβάθμιση ποιότητα ζωή, μιλάμε για μια κοσμογονική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η καθημερινότητα των δημοτών μας αλα... θα αλλάξει. Δεν έχουμε πεζοδρόμια σήμερα, μιλάμε για πεζοδρόμια καινούρια, 4 μέτρων εκατέρωθεν και επίσης να πούμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα η περιοχή δεν έχει αντιπλημμυρική θωράκιση. Στο συγκεκριμένο δρόμο, μαζί με την ανάπλαση, θα ολοκληρωθεί και η αντιπλημμυρική θωράκιση τη ελευθερίου Βενιζέλου που θα συνδέεται με του κάθου του Το δεύτερο έργο αφορά στον κόμβο ανόδου, του οποίου οι εργασίε θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα και η χρηματοδότηση είναι από τον ΑΔΜΙΕ μέσω των ανταποδοτικών τελών. Σε λίγε μέρε θα έχουμε ε, ουσιαστικά τα τεύχη δημοπράτηση από τον ΑΔΜΙΕ. Ελέγχουν οι ε, υπηρεσίε και οι δικέ μα και του ΑΔΜΙΑ τη Αριάδνη. Μετά τις μελέτες και τα τεύχη, σε λίγες μέρες λοιπόν, θα καλέσουμε σε διαπραγμάτευση τις εταιρείες που θα κριθεί ότι μπορούν να υποστηρίξουν το συγκεκριμένο έργο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή να σας πω το αργότερο σε 20 μέρες ένα μήνα, θα έχουμε ανάδοχο στην Ελευθερία Βενιζέλου. Το τρίτο έργο αφορά στο τμήμα εντός Γαζίου από την Οδό Μακεδονίας μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, για το οποίο έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση και θα δημοπρατηθεί από την περιφέρεια το επόμενο διάστημα. Στόχος λοιπόν είναι αυτός ο δρόμος πραγματικά πέρα από το εμβληματικό τη όλη. Ανάπλαση, γιατί είναι μια ανάπλαση που δεν έχει ξαναγίνει παρόμοια ή αντίστοιχη στο Δήμο μα, που νομίζω ότι δημιουργεί νέα δεδομένα και για μόνιμου κάτοικου αλλά και για επισκέπτε.